Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριτάτε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το παιδί βρίσκεται διασωληνωμένο με μηχανική υποστήριξη αυτή τη στιγμή στην εντατική. Έχουν χτυπηθεί τα δοτικά του όργανα, έχουν γίνει σειραφές. Προσπαθούν οι γιατροί να μην δημιουργηθεί καινούργια αιμορραγία. Δεν έχει χτυπηθεί μόνο η καρδούλα του που άντεξε, δηλαδή προστατεύτηκε η καρδιά του. Έφυγε η σφαίρα από την κλίζα και κατέληξε στο στομάχι, στην σπλήνα, γιατί έκανε ένα ζιγζάκ. Του κατέβασε το στομάχι στην κοιλιά. Το θώρακας, τα πνευμονάκια του είναι χτυπημένα και θέλω να πω ότι περιμένω και να ευχαριστήσω το team αυτό των σπουδαίων Ελλήνων ιατρών που δώσανε τέτοια μάχη για το παιδί μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που έχετε συμπαρασταθεί αυτή τη στιγμή σε μένα. Όλη η Ελλάδα, κυρία Όλγα, μια προσευχή είναι όλη η Ελλάδα. Κύριε Χαριτάτε, να δώσω έτσι ένα μήνυμα. Ποτέ να μην χύνεται αίμα, ποτέ. Η Ελλάδα έχει από άλλες ανάγκες, άλλο δρόμο, έναν δρόμο που πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να μην χύνεται αίμα, να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις πολιτικές. Εσείς όλοι, ο ένας να πλώνει το χέρι στον άλλο, να βοηθήσουμε τη χώρα μας, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις ιστορίες που μας έχουν δημιουργηθεί. Όχι όμως εμφύλιο πόλεμο, όχι, να μην χυθεί άλλο αίμα. Αυτό ήθελα να σας πω, αγαπητέ μου. Και όλη η Ελλάδα, κυρία Όλγα. Ευχαριστήσω τους γιατρούς, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας εδώ στην Κηφισιά. Όλο τον κόσμο να ευχαριστήσω. Όλη η Ελλάδα προσεύχεται να πάνε όλα καλά. Με τον Αλέξανδρο θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Μένα είναι το τελευταίο που συνέβη γεγονός των δυσάρεστων σε αυτή τη χώρα. Τα Ιταλινόπουλα τα χρειαζόμαστε να δίνουν τη μάχη, διαφορετικές μάχες σε αυτή τη χώρα. Όχι να γίνεται και να παίρνουν τα όπλα στα χέρια και ο ένας να σκοτώνει τον άλλον. Όχι, κύριε Χαριτάτε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας ενημερώσω για κάτι. Είμαστε στο θάρρος σας να βρείτε το κουράγιο να μιλήσετε για τους Έλληνες, να μιλήσετε κατά του μίσους, να μιλήσετε κατά του αίματος που χύνεται. Υποκλεινόμαστε το κουράγιο σας, κύριε. Στέλνετε ένα μεγάλο μήνυμα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριτάτε μου. Να είστε καλά. Μέσα από την καρδιά μας, να πάνε όλα καλά, κύριε Όλγα. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσος και σας να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Γονατίζεις στη φωνή της μάνας. Γονατίζεις στη φωνή της μάνας και μόνο μία μάνα μπορεί να καταλάβει. Και από τη χρειά της φωνής αντιλαμβάνεσαι τον πόνο. Τον πόνο. Και βέβαια αυτή η γυναίκα... Αυτή η γυναίκα βρήκε το κουράγιο, αγαπητοί φίλοι και φίλοι ακροατές. Και να μιλήσει για Ομόνοια. Να βρήκε το κουράγιο να διαθέσει χρόνο από την οδύνη της, τη συντριπτική της οδύνη, για να προλάβει το χειρότερο κακό. Ναι, την αυτό στιγμή, μου έκανε εντύπωση. Που χαροπαλεύει το παλικάρι της. Δεν βγήκε για να αναθεματίσει. Έχοντας χάσει ένα παιδί, λόγω βαριάς ασθένειας, ναι. Όταν έχει το εγγόνι της, όταν έχει άλλα πράγματα να σκεφτεί, που θα μπορούσε δηλαδή να επικρατήσει ο δικαιολογημένος εγωισμός, το εγώ που μπορεί να έχουμε όλοι μας. Και ο θυμός ακόμα. Και ο θυμός και η οργή. Τα σβήνει όλα, τα κάνει στην άκρη. Ποιος έχει τα κότσια, ποιος έχει το θάρρος, ποιος έχει το ύψος, το όποιας μορφής ύψος, πολιτικό, κοινωνικό ή όχι, και να αντιμιλήσει σε αυτή τη μάνα. Και όταν λέω να αντιμιλήσει, όχι να εκφράσει άποψη, αλλά η συμπεριφορά του να μην προκύπτει στο εξής, μέσα από την εμβληματική φωνή και έκφραση αυτής της μάνας. Ποιος θα τολμήσει να δείξει ότι είναι αλήτης, ότι δεν σέβεται τίποτα, ότι εκμεταλλεύεται αθώα παλικάρια που χύρονται το αίμα του σε μια άσφαλτο για να ικανοποιήσει τα δικά του εγώ συμφέροντα οτιδήποτε, ή για να ικανοποιήσει και να συντηρήσει ένα μίσος, μια εχθροπάθεια και έναν εγωισμό, μια ανοησία, δηλητηριώδης ανοησία. Γουρούνια εκτελεστές, καθήκια που πυροβολούν. Είτε πήραν λεφτά, είτε νομίζουν ότι πληρώνονται με εντυπώσεις. Όποιοι και αν είναι αυτοί οι εκτελεστές,
Είναι καθήκια που το χρησιμοποιούν, καθήκια που διαθέτουν χρήμα, άπλετο χρήμα, για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους και μόνο. Στην πλάτη, στην ψυχή, στο αίμα και στον παλμό μιας κοινωνίας Ελλήνων, που μια ζωή είναι προδομένη και από τους πολιτικούς και από όλους, μια ζωή είναι αδικημένη, γονατίζει και πάλι ξανά σηκώνεται όρθια, πάλι μετράται τα τραύματά της, τις πληγές της και προσπαθεί να επιβιώσει. Έλεος! Αυτή τη μάνα ποιος μπορεί, ποιος μπορεί, ποιος τολμά σήμερα, αύριο, μεθαύριο και στο μέλλον να την αμφισβητήσει. Αυτή τη μάνα που θα μπορούσε να ξεράσει οργή, αντίδραση, εγανάκτηση, καταγγελία. Και έχετε και λέει όχι άλλο αίμα. Όχι άλλο μίσος. Ποιος θα τολμήσει, πολιτικός, πολίτης, δημοσιογράφος, τι? Ποιος ακροατής, εγώ, ποιος? Έχει το θάρρος, έχει την ποιότητα ζωής, έχει τα κότσια, έχει την καρδιά, έχει. Πόσο δηλητήριο πρέπει να έχει η ψυχή του για να αμφισβητήσει τα λόγια της μάνας. Όποιος τολμήσει το εξής μετά από αυτή τη δημόσια δήλωση της μάνας του Αλέξανδρου να βγει να μιλήσει πάλι για πολιτικά, για αντιπαραθέσεις, για βλήματα, για σφαίρες, για οτιδήποτε, και δεν το βουλώσει για να δουλέψει, να εργαστεί σιωπηρά ή με κραυγή ή με φωνή υπέρ της Ομόνοιας και της αλληλεγγύης και του κοινού συμφέροντος ενός ελληνικού λαού που μαστίζεται, πληγώνεται, σκοτώνεται, ανασταίνεται, θεραπεύεται και προσπαθεί να επιβιώσει, τότε θα δω και θα είναι ελεύθερος στην κρίση των ακροατών και της κοινής γνώμης, θα είναι κατάπτυστος και κοινωνικά και πολιτικά και ηθικά. Αυτό εμένα μου προκαλεί η φωνή.